Καλυθέα και Ηρακλής ήθελαν να διακαώσει τη νίκη, όμως το τελικό 1-1 ίσως ήταν διαφορετικό, εάν ο θρακιώτης διαιτητής Μανούλης Ταμπάντζας εφήρμοζε σε αίματα στα σεμινάρια και ο πρώτος βοηθός Γιάννης Κωνσταντόπουλος δεν έκανε τόσα λάθη. Ο δεύτερος βοηθός, Σπύρος Τομαράς, ήταν πολύ καλός, ενώ οι συνάδελφοί του άδειξαν το ποδόσφαιρο, τους παίκτες, τον κόσμο, την διαιτησία, τους εαυτούς τους και προπαντός τη γηπεδούχο Καλυθέα. Πριν την έναρξη, όλα ήταν τέλεια. Ο κόσμος δέχτηκε τον αυστηρό σωματικό έλεγχο της αστυνομίας χαμογελαστά. Οι δημοσιογράφοι κάπως αμήχανα, ενώ οι παίκτες είδαν ένα χλωοτάπητα για ποδόσφαιρο. Αγωνιστικά, καλό θέαμα προσέφεραν οι δύο ομάδες, αλλά από ένα ημίχρονο, στο πρώτο γυρεός και στο δεύτερο γηπεδούχος Καλυθέα. Μόλις το 7ο λεπτό, ο Κουχάρσκι ευχαρίστησε τον Στάουτσι για το δώρο, στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα των γηπεδούχων. Ο Ηρακλής όμως, αντί να ανεβάσει στροφές, σιγά σιγά έριχνε την απόδοσή του. Μέχρι στο 1-0 εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα και δεν καταλαβαίνω γιατί μετά το 1-0 δεν πήγαμε τόσο μπροστά όπως έπρεπε να είμαστε. Φάνηκε ότι μερικοί παίκτες ήθελαν να κρατήσουν το 1-0. Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο δεύτερο μήχρονο και ο Νταμιάνα στο 47 έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Αμπάρι. Όμως το 60 με γκολ για highlight ισοφάρισε σε 1-1. Η Καλυθέα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχε την κυκλοφορία της μπάλας, είχε τις ευκαιρίες και νομίζω ότι αν μια ομάδα άξιζε την νίκη αυτή θα ήταν, έπρεπε να ήταν η Καλυθέα. Ο γυρός πελαγοδρομούσε. Απόντος του Κουχάρσκι που ήταν στον πάγκο από τον Γκέραντ, όμως ο Μουράτη προσπάθησε με κεφαλιά να βάλει μπροστά την ομάδα του Ηρακλή, με τον Στάουτς όμως να διώχνει εκπληκτικά την μπάλα σε κόρνερ και τον Ιφιάλτη φυσικά του πρώτου γκολ. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού μας και του ποδοσφαίρου που πάμε να παίξουμε με αυτούς τους παίχτες που έχουμε και ειδικά σήμερα και στο πρώτο μήχρονο είναι τελείως λάθος. Έχουμε ποιότητα ποδοσφαιριστών και δεν μπορούμε ακόμα να τη δείξουμε στο γήπεδο. Δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί μετά το 1-0 έκανε η ομάδα πίσω. Νομίζω ότι αν θέλουμε να παίρνουμε κάτι θετικό και αν θέλουμε να πάμε φέτος ψηλά, πρέπει αυτά τα παιχνίδια να παίρνουμε τις νίκες για να πετύχουμε κάτι καλό. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις φάσεις που ξεσήκωσαν δικαίως τους φιλάθλους, καθώς το βίντεο που πήραμε έχει μόνο μία. Οι απόψεις λοιπόν είναι προσωπικές και εσείς θα δείτε τι είπαν οι πρωταγωνιστές. Αυτή η φάση λοιπόν έγινε στο 4ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή Αμπάρι εκτός περιοχής να πλούνει το χέρι μπροστά στον εφορμό του Αγκέκα. Η πορεία της μπάλας αλλάζει καθαρά. Όμως ο βοηθός Γιάννης Κωνσταντόπουλος λέει με τα μάτια στον Ταμπατζά καμία παράβαση. Ο Γκέκας πλασάρει, όμως οι αμυντικοί διώχνουν. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας καλείται αύριο να αποφασίσει. Οι φιλάθλοι είδαν, οι δημοσιογράφοι κατέγραψαν και οι πρωταγωνιστές μίλησαν. Με τον Νίκο Μακλά να διεκδικεί βραβείο ειλικρίνειας. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος. Το λάθος με τον τερματοφύλακα. Δεν το είδε. Και πολλοί ποδοσφαιριστές δεν το προσέξαν εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορώ να πούμε ότι αυτό το έκανε επίτηδες και δεν έδωσε κόκκινη κάρτα. Που εγώ που το είδα, που λίγο πρόσεξα, ήταν κόκκινη κάρτα, ναι. Αλλά και αυτός είναι άνθρωπος. Δεν πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες. Ο διαιτητής. Ναι. Δεν μιλάω ποτέ για διαιτησία. Γιατί μου ρωτάτε, το ξέρετε. Το σίγουρο είναι ότι δεν βοήθησε καθόλου την Καλυθέα. Τώρα το ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Την Καλυθέα καθόλου.